πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου στην Θεσσαλονίκη. Πατατράκ για τον Άρη Παναγιώτη, και περισσότερο από τους παίκτες έχω την εντύπωση ότι αποδοκιμάστηκε άλλος που δεν έπαιζε. Ακριβώς, ένα πισωγύρισμα ήταν το απόψινό για την ομάδα του Άρη απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Άρης που πήγαινε καλά τον τελευταίο καιρό με τον Άκη Μάτζιο στον πάγκο. Απόψε όμως δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Φρίντγιουσον στο 25ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Φαμπιάνο για τον Άρη στο 39. Αλλά από εκεί και μετά ο Ατρόμητος κατάφερε με άλλα δύο γκολ, με Βαλένσια και Ακιμπού Καμαρά, να πάρει αυτή τη νίκη με 1-3 και να προκαλέσει την πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια των φίλων του Άρη, οι οποίοι αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασαν κατά πάντων. Ξέσπασαν κατά των παικτών, ξέσπασαν όμως κυρίως κατά του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος τα άκουσε για τα καλά. Τον καλούσαν μάλιστα να παραδώσει τις μετοχές και να αποχωρήσει από την ΠΑΕ Άρης. Είναι φανερό ότι ο κόσμος του Άρη δεν έχει πια καμία εμπιστοσύνη στον Θόδωρο Καρυπίδη. Και παρά το γεγονός ότι η ομάδα πήγαινε καλά, όπως είπα, τον τελευταίο καιρό, με δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα και τον Πανσέ, αμέσως δόθηκε η ευκαιρία με την απόψινή ήττα από τον Ατρόμητο να εκφράσουν και πάλι τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Άρης. Είναι ένα πρόβλημα αυτό για τον Άρη. Η μη εμπιστοσύνη που υπάρχει πια, η ξεκάθαρη μη εμπιστοσύνη προς την διοίκηση, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει πλέον να αντιμετωπίσει ο ίδιος ο κύριος Καρυπίδης, αλλά να δούμε και πώς θα πάει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Παναγιώτη, να μας πεις για αυτό το ατυχές, το δυσάρεστο περιστατικό με τον Παναγιώτη Νάση τερματοφυλάκων. Τον Παναγιώτη Νάση, τον